Και όχι κύριε Παπακώστα προς τα αριστερά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με τη σοσιαλδημοκρατία, ούτε με την κεντροαριστερά, πολλό δε μάλλον με την αριστερά. Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει στροφή προς τα δεξιά, γι' αυτό και πήρε την κυρία Παπακώστα, γι' αυτό και έχει τον κύριο Καμένο κυβερνητικό εταίρο, γι' αυτό και εφαρμόζει τις πιο νεοφιλελεύθερες πολιτικές, αφήνοντας τον κύριο Μητσοτάκη ψίχουλα πλέον να εφαρμόσει. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν καμία σχέση με την αριστερά. Ο Τσίπρας έγινε Παπακώστα δηλαδή. Κυρία Κεραμέως, ακούσατε καθόλου την κουβέντα εσείς? Δυστυχώς δεν ακούσαμε, γιατί περιμέναμε απ' έξω, αλλά ξέρετε. Εδώ χτες συντελέστηκε μια πρωτοφανής καταστροφή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και το λέω γιατί δεν ξέρω τι είπε η κυρία Παπακώστα, πάντως οι πολίτες ανησυχούν και ανησυχούν σε πάρα πολλά πεδία. Από την οικονομία που χτες, για παράδειγμα, τράπεζες χάσαν 20%. 20%, επειδή πρωτοφανές αυτό. Ανησυχούν για αυτά που συμβαίνουν στη Μόρια και στους προσφυγικούς καταπλησμούς. Ανησυχούν για την ανομία. Κύριε Παπαδάκη, η κατάσταση έχει ξεφύγει σε όλα τα πεδία. Είναι δυνατόν ένα-ένα τα ξένα δημοσιεύματα να μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο για τους προσφυγικούς καταβλισμούς, να τονίζουν ότι ένας στους τρεις έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, ότι περισσότεροι είναι με ψυχοφάρμακα, ότι κοιμούνται σε τελάρα. Καταλαβαίνετε για την κατάσταση μιλάμε. Και όλα αυτά ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τους προσφυγικούς καταβλισμούς. Μιλάμε για δραματική κατάσταση. Μιλάμε για μια δραματική κατάσταση στην ανομία και στην εγκληματικότητα. Να σας θυμίσω τα τελευταία περιστατικά. Ακόμα και βουλευτής προπυλακίστηκε. Είχαμε παρολίγον δολοφονία ενός 19χρονου κοριτσιού στο Αγρίνιο από διαδηλωτές. Όλα αυτά επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Και τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα αυτά? Βγάζει ένα πόρισμα του κ. Παρασκευόπουλου και λέει: υποχωρεί η πολιτεία μπροστά στη βία. Να φύγουν τα ATM για να μην σπάνε τα ATM. Τα λέω όλα αυτά, κύριε Παδάκη, για να πω: δεν ξέρω τι είπε η κυρία Παπακώστα, αλλά ξέρω ότι η χώρα είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και στην οικονομία. Είδατε πόσο ασταθής είναι η οικονομία μας. Πόσο ασταθής σε μία μέρα να σημειώνται τέτοιες απώλειες. Πόσο δραματική είναι η κατάσταση σε πλήθος. Είναι καλή η οικονομία? Είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν ένα χρόνο. Είναι καλύτερη σε μία μέρα χάνει 20%. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται. Εξηγείτε. Να ολοκληρώσουμε όλο το άρθρο. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, υποτίθεται. Και δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Καταθέτουμε διπλούς προϋπολογισμούς πολλαπλών επιλογών. Πού τα είδατε αυτά? Και μετά απορούμε γιατί έκανε κράχ το χρηματιστήριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποτίθεται. Να ολοκληρώσω, δεν σας διάκοψα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποτίθεται πανηγύριζε τον Αύγουστο ότι βγήκαν από τα μνημόνια, καταθέτει ένα προϋπολογισμό με δύο σενάρια. Ένα για να γίνει αρεστός στους δανειστές. Να ολοκληρώσω, δεν σας διάκοψα, κύριε Καφεντάρη. Ένα για να γίνει αρεστός στους δανειστές και ένα για να γίνει αρεστός στους ψηφοφόρους. Αν βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί καταθέτουμε δύο προϋπολογισμούς? Γιατί χαιρόμαστε που η κυρία Μέρκελ προσανατολίζεται στο να μην περικοπούν? Εντάξει, και μακάρι να μην περικοπούν. Κυρία Κεραμέως, θα πάω στην κυρία Καφεντάρη και μετά θα έρθω και στους συναδέλφους μου. Λοιπόν, από αυτά τα οποία ακούσαμε και από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ πριν. Την κυρία Παπακώστα. Λοιπόν, να τοποθετηθώ, μην με διακόψετε. Λίγο χρόνο έχω. Λίγο χρόνο έχω, αφήστε με να τοποθετηθώ. Τις πρέσπες χρειάζεται και την καρέκλα τώρα και την κυρία Παπακώστα. Κύριε Παπαδάκη, μπορώ? Παρακαλώ. Λοιπόν, δείχνει την αμηχανία, δείχνει τη δύσκολη θέση που είναι η αντιπολίτευση και ειδικά η Νέα Δημοκρατία. Διότι η χώρα μας βγήκε από τις μνημονιακές πολιτικές, η οικονομία μας σταδιακά ανακάμπτει και ακριβώς επειδή χάσατε το αφήγημά σας. Κυρία Κεραμέως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα αναγκαστώ να πω ότι σαν οικονομικά που έχετε σπουδάσει πρέπει να γνωρίζετε ότι στην Κομισιόν ισχύουν κάποια πράγματα. Έτσι, είναι πρώτη φορά, είναι το σενάριο βάσης και το βασικό σενάριο. Στο πλαίσιο του εξάμηνου... Πείτε μου, πότε κυρία Κεραμέως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είναι έτσι, να σηκωθώ να φύγω, όχι, κύριε Παπαδάκη. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, το αφήγημα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας έχει πέσει έξω σε όλα. Ειδικά τώρα που έχουμε βάσιμη αισιοδοξία και με βάση δηλώσεις. Δεν είναι μόνο η κυρία Μέρκελ, είναι η δηλώση του κυρίου Σεντένο, είναι όλα αυτά και τα στοιχεία της οικονομίας, ότι οι συντάξεις, η προσωπική διαφορά, η πιθανότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη να μην κοπεί από την πρώτη του χρόνου. Είχε επενδύσει στην καταστροφολογία η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι δεν της βγαίνει. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε πριν από την εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα σενάριο
καταστροφολογίας της χώρας. Τι δεν έβαλε μέσα. Τι δεν έβαλε μέσα. Αυτό γιατί. Γιατί πραγματικά. Γιατί πραγματικά. Διότι πραγματικά η χώρα μας σταδιακά ανακάμπτει. Όσον αφορά, για την κερδοσκοπική επίθεση των αγορών, η κυβέρνηση το παρακολουθεί. Μήπως είπαμε χθες, είπαμε χθες ότι θα ελέγχεται μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όλες οι συναλλαγές και καλό είναι σε αυτά τα ζητήματα η εθνική στάση, κυρία Κεραμέως, είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Γιατί και μία δήλωση η οποία μπορεί να γίνει πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορεί να επηρεάσει και την αγορά. Κύριε Καπατάρη, από εκεί και πέρα, να πω κάτι. Να πείτε, αλλά... Έτσι, όσον αφορά κάτι που ακούσαμε... Να σου ρωτήσω κάτι, μπορώ να σου ρωτήσω κάτι. Λέτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και επιστρέψαμε στην οικονομική σε αυτονομία. Γιατί λοιπόν αύριο το πρωί δεν φαίνεται νόμο να καταργηθούν οι περικοπές της συντάξης? Λοιπόν, γιατί είναι πολύ φαίνεται, εύκολο γιατί, αυτό το ακούστε, οποίο λέτε. Ακούστε να τελειώσω. Γιατί λοιπόν, δεν γυρνάτε πλέον πίσω στη συντάξη κυρία Τσαδικίες? Γιατί, κυρία Καφαντάρη, στο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης σε λίγες μέρες ξεκινάει η διανομή του και άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι αγωνιούν για το τι θα γίνει και εσείς έχετε μειώσει κατά 50% το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης και εμείς σας λέμε επαναφέρετε πίσω το επίδομα του πετρελαίου. Φέρετε λοιπόν νόμο να τα ψηφίσουμε όλα αυτά αύριο το πρωί και εμείς. Καταρχάς δεν γνωρίζετε τους νόμους. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Σταματήστε τα ψέματα, κυρία Καφαντάρη. Κυρία Καφαντάρη, σταματήστε τα ψέματα. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σήμερα συνεχίζετε και διαπραγματεύεστε με τους δανειστές. Άρα λοιπόν είστε ακόμα υπό επιτροπία και δεν υπάρχει καμία έξοδος της χώρας από το μνημόνιο και τους δανειστές. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, είναι σωστό αυτό που γίνεται εδώ. Παρακαλώ, θέλω να επιβάλλετε μία τάξη. Έτσι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να μιλήσω. Απαντήστε στα ερωτήματα. Εμείς διαφύρουμε την κουβέντα. Σας παρακαλώ. Σας έβαλε κάποια θέματα ο κύριος Καρανικόλας. Απαντήστε. Εγώ όμως θέλω να απαντήσω στον κύριο Καρανικόλα, επειδή είπε πάρα πολλά. Είδαμε χθες και τη συζήτηση που και από την κυρία Γεννηματά και λοιπά, και βλέπουμε, επειδή αναφέρθηκε και η σοσιαλδημοκρατία στην αρχή και όλα αυτά, βλέπω να κάνει μία κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για τον νόμο Κατρούγκαλο. Δεν άκουσα όμως από το επίσημο κοινάλ να πει τίποτα για την πρόταση Πινοσέτ του ασφαλιστικού που η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Ένα. Η δεύτερο, η Ευρωπαϊκή Επιχειρημάτων είναι σε αυτούς που χάσαν το αφήγημά τους. Επενδύσατε στις συντάξεις. Δεν σας βγαίνει. Επενδύεται στην κινδυνολογία. Δεν θα σας βγει. Μην τρομοκρατείτε τον κόσμο. Απλά έχετε χάσει. Κυρία Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως. Κυρία Κεραμέως. Σημείο, προκειμένου να μείνετε στην καρέκλα, να πουλήσετε την γνωσό, το ξέρετε. Με συγχωρείτε, πρέπει να γνωρίζετε τους νόμους. Είστε αδιάβαστοι, κυρία Κεραμέως. Υπάρχει νόμος του 2016. Μην κινδυνολογείτε και λέτε ψέματα. Ψέματα είναι αυτά. Τον ξέρετε τον νόμο του 2016 που εξαιρεί αρχαιολογικούς χώρους ή αλλού δάση. Γιατί μπήκε υπουργός σας και ζήτησε συγγνώμη τότε? Το ξέρετε, κυρία Κεραμέως. Τι λάθος έκανε. Άντε, μπράβο. Γιάννη, τι είχε κάνει όταν ήταν υπουργός σε σχέση με τα ατακίνητα? Η αμηχανία σας είναι τέτοια που έχετε τέτοια ανάγκη να με υπερκαλύψετε, γιατί δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που έχω εσείς να πω. Εσείς με διακόπτετε. Δεν θέλετε να ακούσετε ότι προκειμένου να μείνετε στην καρέκλα, έχετε μεταβιβάσει το υπερταμείο από τον έλεγχο των δανειστών, παρένθεση, παρότι ποτέ δεν μου τελειώσει τα μνημόνια, πάνω από 10.000 ακίνητα του ελληνικού δημοσίου. Την γνωσό μας. Λέτε το ψέματα. Λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης. Λέτε ψέματα, κυρία Κεραμέως, και νοσοκομεία μας. Τα δημόσια σχολεία. Όλα αυτά γιατί ξέρετε, όταν υπογράψατε το μνημόνιο, λέγαμε για πλάκα ότι εσείς και την Ακρόπολη θα πουλήσετε, είστε ικανοί. Αυτό το είπε ο δικό σας βουλευτής. Αλλά δεν φανταζόμασταν σε ιδιώτες στην Ακρόπολη. Το ξέρετε. Αυτό κάνατε, κυρία Καφαντάρη. Αυτό έχετε κάνει. Έχετε εκποιήσει. Το σύνολο σχεδόν της ελληνικής δημοσίας με έναν και μοναδικό στόχο. Μισό λεπτό, παραμείνετε στην εξουσία. Κυρία Κεραμέως, για να βγάλουμε καμιά είδηση. Η αμηχανία της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλη γιατί έρχασε το αφήγημά της. Και βλέπουμε την εικόνα αυτή. Διαστρέβλωση, καταστροφολογία και τίποτα άλλο. Αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει. Με αυτό το δίπολο, κύριε Παπαδάκη, που θα οδηγηθεί η χώρα εν ώψη εκλογών. Για να βγάλουμε καμιά είδηση τώρα, κύριε, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κυρία Κεραμέως. Κυρία Καφαντάρη. Ναι.
θα φέρετε νόμο με τον οποίο θα καταργούνται οι μειώσεις των συντάξεων δια του επαναυπολογισμού ή όχι. Τον φέραμε εμείς, κύριε Παδάκη, δεν τον ψήφισαν. Άλλο. Τον φέραμε. Θα φέρετε και κάτι άλλο. Ο νόμος αυτός θα αφορά το κομμάτι εκείνο στο οποίο αναφέρεται ότι οι μειώσεις θα συνεχιστούν και το 20 και το 21. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ή θα φέρετε μία τροπολογία με την οποία θα αναστέλλετε το μέτρο της μείωσης των συντάξεων για ένα εξάμηνο. Ο στόχος της κυβέρνησης αυτής είναι να μην ισχύσει το μέτρο και δεν μιλάμε για να... Πρέπει να έρθει νόμος. Από εκεί και πέρα, Η τροπολογία που καταθέσαμε. Εντάξει, το είπατε τρεις φορές. Δεν απαντάτε όμως. Κυρία Κεραμέως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι το εξής, ότι τα δημοσιονομικά στοιχεία και τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι δεν είναι αναγκαίο, διότι δεν πρόκειται για διαρθρωτικό μέτρο, είναι καθαρά δημοσιονομικό. Άρα, σε αυτή τη λογική προχωρούμε με σοβαρότητα να πείσουμε και την άλλη πλευρά, τους δανειστές, και από την άλλη μεριά, φαίνεται από τις δηλώσεις, κοιτάξτε, το ότι βγήκαμε από αυτά τα μνημόνια, κύριε Μαρκόπουλε, οφείλεται σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία τήρησε τις υπογραφές. Τις υπογραφές. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσε ούτε αξιολογήσει να κλείσει. Εμείς είμαστε της λογικής που το καταλάβαμε. Το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Κυρία Κουρίδη, μισό λεπτό, κυρία Κεραμέως. Σας βλέπω το σύνολο, δεν έχετε κάνει ερώτηση. Να κάνετε ερώτηση. Προφανώς θα θέλετε να κάνετε την κυρία Κεραμέως ερώτηση. Όχι, ήθελα να πω, δεν ήθελα να ρωτήσω, ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, όπως φαίνεται και στους δείκτες και στην πραγματικότητα, δεν είναι αυτή που περιγράφεται. Δεν υπάρχει μια εικόνα καταστροφικής. Περνάει στην κοινωνία όμως, Γιάννη. Δεν περνάει ακόμη τόσο στην κοινωνία και αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, όσο περνάει ο χρόνος και αυξάνονται οι βαθμοί ελευθερίας της ελληνικής κυβέρνησης και λαμβάνονται μέτρα όπως αυτά που έχουν εξαγγελθεί από τη ΔΕΘ, μέρος των οποίων θα γίνει με κάποιο τρόπο, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα περάσει σιγά σιγά στον κόσμο. Καμία οικονομία ποτέ δεν προηγήθηκε η κοινωνική ευημερία από την ευημερία. Αυτό χρηματιστήριο, όπως ξέρετε, επειδή. 4,4% είναι ο ομόλογο τη χώρα. Μου επιτρέπετε, κύριε Παπαδάκη. Βέβαια υπάρχουν και κερδοσκόποι, μην ξεχνάτε. Ακριβώς. Βεβαίως, αλλά πού πάμε. Όλα είναι θέμα εμπιστοσύνη. Και αυτή τη στιγμή οι αγορές έδειξαν ότι δεν είναι θέμα εμπιστοσύνη. Να σα πω κάτι. Για να κάνω ερώτημα, για να απαντήσετε πάνω σε αυτό. Όλοι αναφερόσαστε στις αγορές. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ αν ήμουνα ένας από αυτούς στις αγορές και άκουγα κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση το πώς αντιπαρατίθεται πάνω σε αυτά τα ζητήματα, θα έλεγα μακριά. Μακριά. Γιατί. Κύριε Καρνικόλα, επιτρέψτε μου, σε παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να απαντήσω και σε μένα απευθύνω. Ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει το εξής μοναδικό. Και να μας βάλει και εκτός αγορών, αλλά να μας βάλει και εκτός της φθηνής χρηματοδότησης. Λοιπόν. Και απλά έχει φορτώσει στον ελληνικό λαό πολλά μέτρα λιτότητας και σκληρή επιτροπία για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια. Κυρία Κεραμέως, κυρία Κεραμέως. Εγώ δύο νούμερα θέλω να σας πω. Πόσα λεφτά χρωστούν οι Έλληνες πολίτες στο ελληνικό δημόσιο. Πόσα λεφτά. Ξέρετε, ναι, ξέρετε πόσοι χρωστούνε. Το μεγαλύτερο μέρος αυτό. Το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος που είχαμε ποτέ. Δεν μπορεί να πάνω από ένα στους δύο Έλληνες φορολογούμενους. Να ολοκληρώσω. Σας άφησα να κάνω μια παρατήρηση. Επιτρέψτε μισό λεπτό. Να λέτε όλα τα στοιχεία. Ένα στους δύο Έλληνες φορολογούμενους χρωστάει στην εφορία. Ένα στους δύο. Πάνω από 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστούν στην εφορία. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Για να βγούμε στις αγορές, αυτή τη στιγμή έχουμε επιτόκια 4,6%. 4,6. Πόσο έχει η Πορτογαλία. Δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη... Ναι, μισό λεπτό. Το μνημόνιο. Είπαμε βγει από το μνημόνιο. Δεν θα βγούμε αύριο. Το μνημόνιο τι στόχο έχει, το λέει στην πρώτη σελίδα. Τι στόχο έχει, το να βγούμε στις αγορές. Δεν έχουμε ανάγκη να βγούμε αύριο στις αγορές. Υπάρχει το μαξιλάρι. Το γνωρίζετε. Δεν έχουμε ανάγκη να βγούμε. Αυτή είναι που μας ολοκληρώνει. Μία κουβέντα. Γιατί ολοκληρώνουμε. Να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα. Μία κουβέντα και κλείνουμε αυτό. Το 2015 η χώρα δανειζόταν με 11%. Τώρα έχουμε φτάσει το 2018
14 και κάτι. Μετά από 14 από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, υπάρχει, εσείς κάνετε λάθος. Λοιπόν, εσείς ξέρετε, σας παρακαλώ, μιλάμε για την καθημερινότητα του πολίτη. Πήρα το 86 δις από το δείχτες. Σας παρακαλώ, ποτέ δεν ήσασταν τόσο ζωηροί, είστε σε τόσο δύσκολη θέση. Αφήστε τον άλλο να μιλήσει. Πολύ δύσκολη θέση. Λοιπόν, για την καθημερινότητα του πολίτη. Η ανεργία από το 27 έπεσε στο 19,1. Επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 2 δις θα δώσει για επενδύσεις. Έχουν να πληρώσουν φορεία, κυρία Καφαντάρη. 1:5 σε εσάς, 1:1 οι προσλήψεις στο δημόσιο. 4.500. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διωγώστε το δημόσιο, κυρία Καφαντάρη. Εσείς θέλετε να πολιτείτε φύλακες, καθαρίστριες, καθηγητές. Να ευχαριστήσουμε τις δύο πολύ ζωηρές κυρίες, την κυρία Καφαντάρη, την κυρία Κεραμέως, τους δύο καλούς συναδέλφους, τον Δημήτρη Μακρόπουλο, τον Γιάννη Αγγουρίδη και τον κύριο Καρανικόλα από το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και εσάς τους φίλους μας. Βέβαια θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ιδιαίτερη αφιέρωση σε ένα πολύ καλό μας φίλο κλείνοντας την εκπομπή.